Δεν είχα αφήσει κενά από καμία τάξη του σχολείου, αλλά ειδικά στο Λύκειο ήμουν πολύ προσιλωμένη και φρόντιζα να έχω καλύψει τα πάντα. Να μην υπάρχουν κενά δηλαδή από πουθενά. Κενά όσον αφορά τα μαθήματα, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι έκανες και κάποιες θυσίες. Προσπαθούσα να το εξισορροπήσω ανάμεσα στην ψυχαγωγία και στο διάβασμα, αλλά ειδικά φέτος προτεραιότητά μου ήταν το διάβασμα και θυσίασα κάποιες βόλτες, χωρίς όμως να τις στερηθώ εντελώς. Δεν νιώθεις δηλαδή κάποιο κενό σε αυτό το κομμάτι? Νομίζω ως παιδί και εσύ έτσι έζησες φυσιολογικά όλη αυτή τη διαδικασία, ναι. Και των μαθημάτων και της διασκέδασης. Ναι, έτσι ήταν. Προσπαθούσα να τα συνδυάσω για να υπάρχει μια ισορροπία στην καθημερινότητα, για να ξεσκάω καμιά φορά και για να βγει καλύτερο το αποτέλεσμα Και η απόφαση για τη σχολή ήταν να κάνω λάθος, είναι η πρώτη σου προτεραιότητα η σχολή στην οποία πέρασε. Η απόφαση αυτή πώς σου ήρθε να επιλέξεις αυτή τη σχολή, τι είχες στο μυαλό σου? Είναι μια σχολή η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, πάρα πολλές κατευθύνσεις. Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορεί να δουλέψει κανείς, που σχετίζονται και με την τεχνολογία και είναι υπό εξέλιξη. Οπότε γι' αυτό την επέλεξα και είναι στον τομέα των ενδιαφερόντων μου. Υπήρξε κάτι στη διαδικασία των εξετάσεων ή της προετοιμασίας που σε δυσκόλεψε πιο πολύ, κάποιο μάθημα, κάποια ιδιαίτερη συνθήκη? Ήταν στην αρχή, μέχρι να ξεκινήσω την προετοιμασία μου, ήταν δύσκολο και λίγο αγχωτικό και ειδικά ο τελευταίος μήνας ήταν με πολύ ένταση και άγχος, αλλά δεν με επηρέασε στο τέλος και οι κόποι μου ανταμείφθηκαν όλες τις χρονιάς. Σίγουρα υπήρχαν νέες καμπανεβάσματα δηλαδή. Ποιο ήταν το μάθημα που σε δυσκόλεψε περισσότερο? Η φυσική πιο πολύ με δυσκόλευε. Και το αγαπημένο σου? Τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά. Λοιπόν, τώρα ανοίγεται μπροστά σου ένας νέος δρόμος. Υπάρχουν τα χρόνια τα φοιτητικά, τα χρόνια του πανεπιστημίου πλέον. Στο μυαλό σου πώς το φαντάζεσαι? Οι περισσότεροι πέρα από τις σπουδές φαντάζονται και μια φοιτητική ζωή, αυτό που λέμε. Σίγουρα και εγώ περιμένω να κάνω φοιτητική ζωή και εκεί πιστεύω θα τα συνδυάζω και τα δύο, και με το πανεπιστήμιο δηλαδή και τη διασκέδαση και παρέες εννοείται. Τον εαυτό σου πώς τον φαντάζεις σε 10 χρόνια, έχοντας τελειώσει πλέον και τις σπουδές, επαγγελματικά εννοώ πώς τον φαντάζεις? Σε κάποια εταιρεία να δουλεύω, ίσως στη Θεσσαλονίκη και στη Φλόρινα δεν έχω πρόβλημα, αλλά θα δούμε μέχρι τότε. Απλά μιλάμε για τα όνειρά σου, για τις σκέψεις. Κοντά σου φαντάζομαι όλο αυτό το διάστημα ήταν και η οικογένειά σου. Ναι, με στήριξαν πάρα πολύ και με ενθαρρύνανε όλη τη χρονιά και η ευρύτερη οικογένεια. Και φυσικά και οι καθηγητές του φροντιστηρίου και του σχολείου και τους ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη και τη βοήθεια. Μιας και ανέφερες στο σχολείο, το σχολείο του σήμερα βοηθάει πλέον τα παιδιά να είναι πιο αποδοτικά, να πετύχουν περισσότερο τους στόχους τους, ο τρόπος δηλαδή διδασκαλίας? Ναι, γινόταν καλή και συστηματική δουλειά και στο σχολείο, η οποία βοηθούσε στην εξέλιξη του μαθητή και με τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις, όλα αυτά βοήθησαν αρκετά. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλεις να πεις στους συνομιλικούς σου, στα παιδιά τα οποία πέτυχαν και αυτά τους στόχους τους ή ακόμα και σε αυτά τα οποία δεν πέτυχαν τους στόχους τους? Συγχαρητήρια φυσικά σε όλους για την προσπάθεια και όσοι δεν πέτυχαν, υπάρχουν επίσης επιλογές, είτε τα ΙΕΚ είτε τα κολέγια, ίσως και να ξαναδώσουν μια δεύτερη προσπάθεια. Χωρίς άγχος φαντάζομαι, γιατί... η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Ναι, έτσι. Είναι απλά ένα πρώτο βήμα. Εσύ πλέον από εδώ και πέρα θα είσαι μια φοιτήτρια, θα είσαι ένα άτομο το οποίο έχει δει τους στόχους που μέχρι τώρα να υλοποιούνται. Έτσι. Η επιστροφή στη Φλόρινα το ανέφερες κάποια στιγμή πριν. Είναι κάτι το οποίο θα σε ενδιέφερε, δηλαδή θα επέστρεφες κάποια στιγμή στην πόλη επαγγελματικά? Ναι, θα ήθελα, αν αυτό είναι εφικτό στο μέλλον, θα ήθελα να επιστρέψω. Θεωρείς ότι η πόλη δίνει τις δυνατότητες? Πώς το έχεις στο μυαλό σου? Εξαρτάται από το τι έχει σκοπό να κάνει ο καθένας και μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει τα πράγματα ή να γίνει ακόμα καλύτερα. Δεν έχει περισσότερες δυνατότητες και στη Φλόρινα.